1984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. 8.129 τα κρούσματα κορονοϊού χθες στη χώρα, εκ των οποίων τα 288 στην Κρήτη. Στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου καταγράφησαν 150 νέες μολύνσεις, 26 σε Λασίθη, 68 σε Ρέθυμνο και 44 σε Χανιά. 3 οι νεκροί το τελευταίο 24ωρο στο νησί και 97 οι νοσηλείες ασθενών στα νοσοκομεία του νησιού, εκ των οποίων οι 14 στη ΜΕΘ. Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε όλη την Ελλάδα, 455, ποσοστό 83,18%, είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 92, ποσοστό 16,82%, είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Άνοδος παρουσιάζεται τις τελευταίες ημέρες μετά την υιοθέτηση των νέων μέτρων για τους ανεμβολίαστους στα ποσοστά των εμβολιασμών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία για την εμβολιαστική κάλυψη. Ο στόχος για εμβολιασμό του 70% του πληθυσμού φαίνεται πως είναι κοντά στο να επιτευχθεί. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερακάκης, ανέφερε ότι περίπου 6,8 εκατομμύρια πολίτες έχουν εμβολιαστεί με την πρώτη δόση και σχεδόν 6,5 εκατομμύρια έχουν εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις. Μόνο τη Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου, κλείστηκαν 27.000 ραντεβού για την πρώτη δόση και 105.000 ραντεβού για την τρίτη. Σε έκτακτο τηλεοπτικό μήνυμα θα προχωρήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, αύριο 5η 18 του μήνα ο Πρωθυπουργός. Αναμένεται να αναφερθεί στην πορεία της πανδημίας, καθώς και τις πρωτοβουλίες και τη στρατηγική της κυβέρνησης για την αναχέτηση του τέταρτου πανδημικού κύματος εν ώψη Χριστουγέννων. Μετά από τόσα διαγγέλματα αυτοθαυμασμού και πανηγυρισμούς για την νίκη επί της πανδημίας και για το τελευταίο μήλι, αύριο ακόμα μια παράσταση με 17.000 νεκρούς και το ΕΣΥ διελειμμένο, αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του στο Twitter με αφορμή το μήνυμα του Πρωθυπουργού προς τους πολίτες. Ως εδώ όμως η κοροϊδία, προσθέτει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, προαναγγέλλοντας ότι αμέσως μετά το μήνυμα του κ. Μητσοτάκη ο ίδιος θα κάνει δημόσια δήλωση σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι διαδικασίες για την επιστράτευση του ιατρικού προσωπικού από τον ιδιωτικό τομέα. Τα πρώτα φύλλα πορείας φεύγουν σήμερα Τετάρτη για το ιατρικό προσωπικό που θα καλύψει κενά στις υγειονομικές περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, όπως επίσης και της Θεσσαλίας. Από σήμερα και οι μαθητές όλων των βαθμίδων μπορούν να προμηθεύονται έως και το Σάββατο 27 του μήνα τις συσκευασίες με συνολικά 10 δωρεάν αυτοδιαγνωστικά self-test από τα φαρμακεία, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των ημερών 23 Νοεμβρίου μέχρι και τις γιορτές των Χριστουγέννων, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ανυποχώρητοι εμφανίζονται οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης που έχουν προχωρήσει στον αποκλεισμό των γραφείων του ΠΚΠ σε Ηράκλειο και Χανιά, ζητώντας να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό. Στο Δασαρχείο Ρεθύμνου η κατάληψη μετράει εδώ και 2 εβδομάδες για τους δασικούς χάρτες. Με επιστολή του στον Πρωθυπουργό, την οποία υπογράφει ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα, Μανώλης Ορφανουδάκης, αναφέρεται μεταξύ άλλων, έχοντας εξαντλήσει πως μόνο με πολιτική απόφαση και δική σας παρέμβαση μπορούν να υπάρξουν λύσεις, λαμβάνουμε το θάρρος να απευθυνθούμε σε εσάς με κάθε σεβασμό στο πρόσωπό σας και το θεσμό. Με απόφασή του, το Συμβούλιο Επικρατείας αλλάζει το τοπίο όσον αφορά στους δασικούς χάρτες, καθώς υποχρεώνει τις αρχές να λάβουν υπόψη και άλλους παράγοντες εκτός των αεροφωτογραφιών. Πλέον θα λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη κατά την κατάρτιση των δασικών χαρτών όλες οι πολιτιακές πράξεις, κυρίως ατομικές διοικητικές πράξεις καλυπτόμενες από το τεκμήριο νομιμότητας, με τις οποίες άλλαξε η χρήση και αφιερώθηκε σε άλλη από τη δασική, υπό την προϋπόθεση όμως της διατήρησης της χρήσης που τους δόθηκε με την πράξη, αποτρέποντας την κατάρτιση ενός μη πραγματικού δασικού χάρτη με επαγωγικό αποτέλεσμα, ένα εσφαλμένο δασολόγιο που θα προστάτευε ανύπρακτες δασικές εκτάσεις και δάση. Ιδίως για τις αγροτικές εκτάσεις θα λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη όλες οι πράξεις της αγροτικής νομοθεσίας με την οποία άλλαξε νόμιμα η χρήση των εκτάσεων, απαλωτριώσεις, ανεθασμοί, αποφάσεις νομαρχών κλπ. Για να αντιμετωπιστούν μείζωνα ζητήματα του ελληνικού κράτους, επίλυση του επισητιστικού, αποκατάσταση προσφύγων, αντιμετώπιση της ακτιμοσύνης, αναδιανομή της κατακερματισμένης αγροτικής γης και άλλα.
Σε ύστερο χρόνο, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής αίτησης στην πλατφόρμα rogi.gov.gr για τους πληγέντες του σεισμού στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, ώστε να μην μείνει κανένας και καμία δικαιούχος εκτός του πλαισίου ενίσχυσης που προσφέρει η πρώτη αρρωγή, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών. Στο Ηράκλειο αύριο, η Χρήστος Τριαντόπουλος, Λευτέρης Αβγιανάκης, Ευαγγελός Τουρνάς και άλλα κυβερνητικά στελέχη για τον απολογισμό των έως τώρα ενεργειών αναφορικά με τη βοήθεια της πολιτείας προς τους σεισμόπληκτους, αλλά και τον προγραμματισμό των επόμενων κυβερνητικών πρωτοβουλειών. Στο Ηράκλειο και οι χορηγοί που ευαισθητοποιήθηκαν αμέσως και ανταποκρίθηκαν με προσφορές σε σχολικές αίθουσες, οικίσκους και άλλες παροχές προς τους πληγέντες. Αμέσως μετά την παρουσίαση των μέχρι σήμερα πεπραγμένων, το κυβερνητικό κλιμάκιο θα επισκεφθεί το Αρκαλοχώριο, όπου και θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις και συσκέψεις με τους τοπικούς φορείς. Στο Ηράκλειο επίσης σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η οποία έχει επαφές με τοπικούς φορείς και θα επισκεφθεί τις σεισμόπληκτες περιοχές. Ένταση έξω από το Πολυτεχνείο το πρωί, όταν ομάδα συγκεντρωμένων δεν επέτρεψε την είσοδο της Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής στον προαύλιο χώρο για να καταθέσει στεφάνι. Εκδηλώσεις, μνήμης και πορείες σε όλη τη χώρα σήμερα. Συγκλονιστικές μαρτυρίες των 984 ανθρώπων που έζησαν τα επεισόδια του 1973. Την πεποίθηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναθεωρήσει το Σύμφωνο Σταθερότητας, δίνοντας στα κράτη-μέλη μεγαλύτερη ευελιξία στο μέτωπο των δημοσίων επενδύσεων, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης που παραχώρησε στους Financial Times στο περιθώριο της επίσκεψής του στο Λονδίνο. Άτοκες θα είναι τελικά οι δόσεις για την εξόπληση των 7 κυκλών της επιστρεπτέας προκαταβολής, την οποία έλαβαν περίπου 700.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες. Το τελικό ποσό της ενίσχυσης που θα κληθούν να επιστρέψουν οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες είναι μειωμένο έως και 75%. Εντός Ιανουαρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της αναλογίας του επιδόματος αδείας 2021 στους εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί στο μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης συνεργασία, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ο προϋπολογισμός που κατατίθεται την Παρασκευή στη Βουλή δεν περιλαμβάνει πρόσθετες παρεμβάσεις για οποιοδήποτε κλάδο της οικονομίας με βάση και τον υπάρχοντα δημοσιονομικό χώρο, δηλώνει ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Ερωτηθείς αν θα υπάρξει επιπλέον στήριξη για τον κλάδο της εστίασης μετά τα πρόσφατα περιοριστικά μέτρα για τους ανεμβολίαστους, απάντησε ότι τον τελευταίο 1,5 χρόνο η εστίαση έχει ενισχυθεί με 2,3 δις ευρώ και συνεχίζει να ενισχύεται με τα προγράμματα των Υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης που θα τρέχουν και το 2022. Μείωση της ανεργίας καταγράφει η Ελστάτ. Στο 13% μειώθηκε το ποσοστό στη χώρα μας το Σεπτέμβρη φέτος, από 16,5% το Σεπτέμβρη του 2020 και 13,9% τον Αύγουστο του 2021. Σύμφωνα με την έρευνα εργατικού δυναμικού της Ελστάτ, οι ενέργοι ανήλθαν σε 609.501 άτομα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία της απογραφής του πληθυσμού και των κατοικιών για το 2021. Η διαδικασία διενεργείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, όπως κάθε 10 χρόνια, με στόχο τη συγκέντρωση στοιχείων για τα δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού της χώρας, καθώς και για τη σύνθεση των οικοκυριών και τις συνθήκες διαβίωσής τους. Στην απογραφή του 2011, ο μόνιμος πληθυσμός της Ελλάδας ήταν 10.816.286 άτομα. Τη σύμβαση με προϋπολογισμό 2,6 εκατομμύρια ευρώ για τη δεύτερη φάση του οδικού έργου Συντήρηση Εθνικής Όδου 97 Ηρακλείου Αγίας Βαρβάρας και συγκεκριμένα για τη συντήρηση του τμήματος Ηράκλειου Αγία Γαλήνη, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης. Ένα ζητούμενο για τους οικοδόμους του Ηρακλείου, το πρόβλημα της ασφάλισης, καθώς το Ηράκλειο ή στο Ηράκλειο ένας στους τρεις είναι ανασφάλιστος, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδικάτου Οικοδόμων ΟΜΗ Ηρακλείου, Γιάννη Γωνιανάκη, ενώ την ίδια στιγμή το 80% των οικοδόμων του νομού δίνει μεγάλη μάχη για να εξασφαλίσει 4.500 ένσημα, που είναι ο κατώτατος αριθμός προκειμένου να βγει νωρίς στη σύνταξη. Η κατάσταση είναι δραματική αν αναλογιστούμε πως γίνεται λόγος για ένα παραγωγικό κλάδο που ασχολείται με μια σκληρής μορφής εργασία και για να λάβει σύνταξη μπορεί να δουλεύει πάνω από 40 χρόνια. Ο Δήμος Μαλεβιζίου σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μονής διοργανώνουν την Κυριακή 28 του μήνα τον 8ο Διαγωνισμό Κρασιού Φετινής Εσοδείας.
θα πραγματοποιηθεί στον προαύλιο χώρο του Μουσείου Υφαντικής στην Αμονή Μελεβιζίου στις 11 το πρωί. Εθελοντική αιμοδοσία σήμερα στο Φόδελε θα πραγματοποιηθεί στο κινητικό γραφείο 4.30 με 9.30 το βράδυ. Διοργανώνεται από τον Αιματοκρίτη με τη στήριξη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, τον Πολιτιστικό Σύλλογο και το Τοπικό Συμβούλιο Φόδελε. Στα ΜΟΒ θα φωταγωγηθεί το κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης την 5η 18 Νοεμβρίου, τιμώντας την Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του παγκρέατος, από την Περιφέρεια και το Σύλλογο ΕΦΖΟ με τον καρκινό. Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης διοργανώνει ένα εξωστρεφή κύκλο σεμιναρίων με τίτλο «Τεχνολογία, Κοινωνία, Επιστήμη», ο οποίος δεν απευθύνεται μόνο στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, αλλά και στην ευρύτερη κριτική κοινωνία. Η δεύτερη συνάντηση του κύκλου σεμιναρίων με τίτλο «Ψηφιακός μετασχηματισμός και ανθρώπινα δικαιώματα» θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 22 του μήνα στις 7. Ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση προς το κοινό διοργανώνει την Παρασκευή ο Δήμος Μελεβιζίου με θέμα την οδική ασφάλεια, ασφαλή οδική συμπεριφορά στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Γαζίων. Τροχαίο το πρωί στο Φόδελε με τη σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν τρία άτομα. Για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων παραπέμπονται στη δικαιοσύνη 8 άτομα που συνελήφθησαν στο Μιλοποταμό. 2 άτομα σε διαφορετικές περιπτώσεις συνελήφθησαν στο Ηράκλειο σήμερα για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών. Στη μία περίπτωση κατασχέθηκαν 12,6 γραμμάρια κάναβης και στη δεύτερη 104. Δικογραφία σε βάρος 20χρονης που φέρεται να έκλεψε 12.000 ευρώ από την μητέρα της 16χρονης φίλης της σχημάτισαν οι αστυνομικοί του τμήματος Κισάμου. Η καταγγελία έγινε από μία 45χρονη με καταγωγή την Αλβανία, μητέρα δύο παιδιών που ζει και εργάζεται στην Κίσα Μοχανίων σε βάρος της 20χρονης που συχνά βρισκόταν στο σπίτι της. Στη διεθνή επικαιρότητα. Αντίθετο, το State Department στην προσπάθεια ΑΚΑΡ να συνδέσει τους S300 με τους S400. Η Άγκυρα συνεχίζει την έντονη ρητορική εναντίον της Αθήνας, με τον Υπουργό Άμυνας παράλληλα να κατηγορεί την Ελλάδα για επιθετική και επεκτατική πολιτική. Ο ίδιος έκανε λόγο χουλουσία ΑΚΑΡ επίσης για απάνθρωπες συμπεριφορές της Ελλάδας έναντι των μεταναστών. Το Ομοσπονδιακό Κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών θα εξαντλήσει εκ νέου τους διαθέσιμους πόρους του στα μέσα του Δεκέμβρη, προειδοποίησε η Αμερικανή ΔΕΗ Υπουργός Οικονομικών μετά την προσωρινή αύξησή του τον Οκτώβρη κατά 480 δις δολάρια για να αποφευθεί ο κίνδυνος η χώρα να κηρύξει στάση πληρωμών για πρώτη φορά στην ιστορία της. Σε κατευναστική για τις αγορές παρέμβαση προχώρησε το Κρεμλίνο, υποστηρίζοντας ότι η γερμανική απόφαση για πάγωμα του μεγάλου αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 2 δεν ήταν πολιτική, αλλά καθαρά τεχνική. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στην Τουρκία την Ανατολού Εφές στις 7.30 στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της EuroLeague με στόχο να επιστρέψει στις νίκες μετά την εκτός έδρας ήττα από τη Zenit. Το Λαύριο αντιμετωπίζει στη Ρωσία την Νίσνη στις 7 με στόχο μια μεγάλη νίκη που θα του εξασφαλίσει την πρόκριση στον επόμενο γύρο του Basketball Champions League. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας, η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες διοργανώνει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αντισφαίρησης με αμαξίδιο στη Χερσόνησο 19 με 21 Νοεμβρίου. Μετά την κατάκτηση του κυπέλου Κρήτη στο σκακιστικό τμήμα του Όφη, αναδείχθηκε πρωταθλητή στο Final Four Παιδών Κορασίδων Κρήτης 2021 που διεξήχθη στον Άγιο Νικολαό. 84. Ο καιρός. Νεφελώδης ο καιρός. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ έως στους 21 βαθμούς Κελσίου ή θερμοκρασία στο νησί. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, η ενημέρωσή σας από τον 984 στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη, Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι.